ζωή και η μακαριανά άπαξης, της και κοιμημένης του Χριστού Εκατερίνης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναθέμπομεν, συν το αλάχρον σου Πατή και το Παναγείο, και αγαθό και ζωπιός πνεύμα μάτι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you, by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, shall not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with the cry of the command, and with the archangel's call, with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord. So that we shall always be with the Lord. Πνεύμα την ίδια και η αιώνας των αιώνων.
συγκεντρώσεις και είμαστε ευγνώμονες για την κατανόησή σας σχετικά με τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα αριθμών ατόμων τόσο στο Τρισάγιο όσο και της κηδείας. Ως εκ τούτου θα ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία και να αναγνωρίσει όλους όσοι είναι μαζί μας διαμέσου ζωντανής ροής live stream, τα εξαδέλφια, θείο και θείες στην Ελλάδα, στην Αμερική, εξαδέλφια και θεία στον Καναδά, τους φίλους και συνεργάτες της Κατερίνας στην Αγγλία, συγγενείς και φίλοι σε όλη την Αυστραλία που είναι εδώ σήμερα. Εκ μέρους των γονέων Σταμάτη και Ελένης, Δημήτρη, Γράσια, Αλέκ και Ξάλιβια θέλουν να ευχαριστήσουν όλους σας για τα θερμά συλληπιτήρια, την αγάπη σας και συμπαράστασή σας. Ο συλλογισμός σας εκτιμάται βαθύτατα. Όλα τα λουλούδια που λάβανε μέχρι προχθές έχουν ήδη αποξηραλθεί και έχουν τοποθετηθεί σε μια στρώση κλεβατιού στον τελικό χώρο ανάπαυσης. Τα υπόλοιπα λουλούδια, χθες και σήμερα, θα τοποθετηθούν από πάνω, ώστε έτσι η Κατερίνα θα είναι περιτριγυρισμένη με την αγάπη σας για πάντα. Η Κατερίνα ήταν πολλαπλά φυτισμένη, εξαιρετικά όμορφη, ακαδημαϊκός σαν τους γονείς της, ήταν εξαιρετικά δημοφιλής και ταλαντούχος με πάθος για το νέτβαλ στα νεότερα χρόνια της, ως οικογένεια. Πηγαίνανε διακοπές στην Λιτζούρα κάθε χρόνο, όπου και απέκτησαν μακροχρόνιες και εξέχαστες φιλίες. Έχοντας πιστοποιηθεί στα μέσω μαζικής ενημέρωσης, η Κατερίνα ξεκίνησε την καριέρα της εργαζομένη στην ελληνική εφημερίδα «Νέος Κόσμος» και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως Village, Roadshow, Marie Chair και άλλα. Η Κατερίνα επιδίωκε το πάθος της για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αγγλία, όπου και εγκατεστάθηκε. Το 2013 η Κατερίνα παντρεύτηκε την αγάπη της, τον Στίβ Όμρον. Ταξίδεψαν εκτενώς και δημιούργησαν το σπίτι τους στο Λονδίνο μαζί με το σκυλάκι τους, Γουίλο, που το λάτρευε η Κατερίνα. Η Κατερίνα έμεινε συνδεδεμένη με την οικογένειά της, τηλεφωνώντας καθημερινά στους γονείς της, στέλνοντας δώρα σε κάθε εορτή και όχι μόνο. Επισκεπτόταν την οικογένειά της κάθε χρόνο, παρά την μεγάλη απόσταση. Η δέσμευσή της να διατηρηθεί συνδεδεμένη με τους γονείς της και τα νύψια της ήταν μια αληθινή απόδειξη για το πόσο πραγματικά αγαπούσε την οικογένειά της. Η Κατερίνα λάτρευε τα νύψια της και είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Αλέκη. Η γενναιοδορία της, η αγάπη της και η ευγενική καρδιά της σήμαινε ότι η Αλέγκρα κακομάθαινε, αλλά συγχρόνως δημιουργούσαν ανεκτήμητες αναμνήσεις και πολύτιμες στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες για πάντα. Η Κατερίνα επίσης, γοητευμένη και ετισμένη με το μολυσματικό γένο του Σάβια που έφερνε τόση μεγάλη χαρά στη ζωή της. Ως οικογένεια, πάντα θα σε αγαπάνε, θα σε θαυμάζουν και θα σε σέβονται. Πάντα θα έχεις μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές τους και η κληρονομιά σου θα ζήσει μέσα από τις αναμνήσεις που μοιράζονται. Έχω μάθει πολλά από σένα στη ζωή και από το ψεύγωμό σου. Απόλαυσε την καινούργια σου ελευθερία και κατά καιρούς ρίξε καμιά ματιά κατά πάνω και εμάς. Λίγα λόγια από την Αλέκα Ανιψιά, όπως ακριβώς τα έγραψε μόνη της και αν στα
την Δρέσια, Ανεστήρ, Σαβία και μένα την Αλέγκη. Πάντα θα σε θυμόμαστε, αγαπάμε και θα μας λείπεις. Παππού και γιαγιά, θέλω να μείνετε δυνατοί για μας. Ευχαριστώ.